ένα διαφορετικό παιχνίδι σήμερα. Έβαλε ένα γκολ μόνο η ομάδα, έχασε πολλές ευκαιρίες. Είχε διαφορά τερμάτων, ένα γκολ είχε διαφορά. Είναι ευχαριστημένος στην διαχείριση στο τέλος όλες τις προσπάθειες και διεθνήκες. Sim, estamos, porque ganhámos o jogo e era isso que queríamos depois da desilusão que tivemos do resultado do último jogo. Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι καταφέραμε και κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα. Κυρίως ακολουθούμε μετά από μια εβδομάδα που ήταν μεγάλη απογοήτευση, κυρίως το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τον προηγούμενο, τον Παναθηναϊκό. E em termos de números, o Όφι rematou tantas vezes como o Panathinaikos. 4. E das 4, 2 foram à baliza. Ωστόσο. Έτσι, για να το δούμε λίγο συγκριτικά, ο Όφι έκανε ακριβώς οι ίδιες τελικές με τον Παναθηναϊκό, 4, 2 στην εστία. Απλώς ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ, ενώ ο Όφι σήμερα δεν πέτυχε κανένα. Agora fizemos, e é isso que importa, fizemos um bom jogo, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte faltou-nos ligar mais o nosso jogo, porque nós, quando começamos a ter um ataque posicional e a ter bola, somos uma equipa difícil de defender. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Καταφέραμε και δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Καλύτερο παιχνίδι κάναμε, θεωρώ, στο δεύτερο ημίχρονο παρά στο πρώτο. Στο πρώτο είχαμε κάποια δυσκολία στο να κρατήσουμε περισσότερο την μπάλα στα πόδια μας, να κάνουμε περισσότερες πάσεις μεταξύ μας. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που όταν βρει τις θέσεις μέσα στο γήπεδο και καταφέρει και βρει έναν αριθμό, είναι πολύ δύσκολο ο αντίπαλος να την αντιμετωπίσει. Embora na primeira parte tenhamos criado três oportunidades claras, uma do Limnios, outra do Diego e outra do Omar, mas não conseguimos fazer. Αν και ακόμα και έτσι, και στο πρώτο μήχρονο καταφέραμε και δημιουργήσαμε τουλάχιστον τρεις πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχουμε γκολ με τον Λιμιό, τον Μπίζεσβαρ και τον Omar. E na segunda parte tivemos uma conversa ao intervalo, os próprios jogadores perceberam que tínhamos que ficar com mais bola, fazer a nossa circulação, trabalhar os espaços, mexer o nosso adversário para criar espaços por dentro e por fora, e foi isso que eles fizeram. E fizemos uma segunda parte com identidade, com qualidade. Fizemos um golo, mas como disse muito bem, podíamos ter feito mais, mas ficamos só por um. Στην ανάπαυλα μιλήσαμε με τους ποδοσφαιριστές και ήδη είχαν καταλάβει ότι θα έπρεπε να κρατήσουν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους. Μιλήσαμε λοιπόν και εμείς γι' αυτό. Τους δώσαμε κάποιες κατευθυντήρες έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε πιο πολύ τους χώρους που άφηνε ο αντίπαλος, να τον αναγκάσουμε να τρέξει περισσότερο έτσι ώστε να ανοίξουν περισσότεροι χώροι, να κρατάμε καλύτερα τις θέσεις μας μέσα στον μυστικό χώρο και να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία. Νομίζω ότι το κάναμε αυτό σε πολύ καλό βαθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, αρκετές ευκαιρίες. Πετύχαμε μόνο ένα γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και παραπάνω. Perante uma equipa que ainda não tinha perdido em casa, perante uma equipa que é muito bem organizada, é muito bem orientada, que estava em quarto lugar porque tem qualidade para isso. Portanto, foi um grande desafio para nós, mas que nós coletivamente o conseguimos superar. E, seguro, την νίκη μας την κάνει ακόμα πιο σημαντική η ποιότητα του αντιπάλου, ο οποίος είναι ένας αντιπάλος που μέχρι στιγμής δεν είχε χάσει κανένα παιχνίδι στην έδρα, ότι είχε 4 στα 4. Έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Δεν βρίσκεται τυχαία στην τελευταία βαθμολογία. Οπότε, σίγουρα, η σημασία της νίκης μεγαλώνει σε σχέση με τον αντίπαλο που τον είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μισό λεπτό. Ο κύριος και μετά εσείς. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε το γεγονός ότι ο Πάοκ μετά το 0-1, όχι ότι έχει μάθει να κινείται, αλλά ήταν κυριαρχικός. Είναι κάτι το οποίο θέλει να βλέπει ακόμα και απέναντι στις ομάδες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν η δεύτερη καλύτερη και παραμένει η δεύτερη καλύτερη επίθεση. Sim, é verdade, esse comportamento que nós queremos da nossa equipa, mas para isso é preciso coragem, é preciso identidade e nós estamos a trabalhar em cima disso, porque o defender é uma consequência de perder a bola. Ναι, αυτό ακριβώς θέλουμε, αυτή τη συμπεριφορά θέλουμε, γιατί για να έχουμε βέβαια αυτή τη συμπεριφορά χρειάζεται θάρρος και χρειάζεται ταυτότητα. Γιατί, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε εμείς, το να αμήνεσαι είναι μια συνέπεια του να χάσεις την μπάλα. Οπότε εμείς θέλουμε όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να την έχει στα πόδια του και άρα να επιτεθεί. Παρακαλώ. Όλες οι νίκες πριν τους βαθμούς θεωρεί όμως ότι η σημερινή νίκη είναι μια νίκη κομική σημασία απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Όφι φέτος με την ποιότητα του Όφι, την βαθμολογική θέση του ΠΑΟΚ, αλλά και την αγωνιστική του πρωταθλήματος και την 10η αγωνιστική. Todos os pontos são importantes para mim e todos os adversários são importantes para mim, para nós. E valem todos 3 pontos. E era o que queríamos ter e ficou-nos atravessados na garganta no último jogo. Queríamos ter somado mais 3 pontos àquele que tínhamos.
Εμείς αυτό θέλαμε, κυρίως μετά από το ανεπιτυχές αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι μας είχε κάτσει στο λαιμό. Não foi possível, porque tivemos alguma infelicidade. Μιας και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι ήμασταν άτυχοι, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και αυτό. Mas o futebol é assim e nós temos que saber conviver com isto. Αλλά αναγνωρίζουμε ότι το ποδόσφαιρο έτσι είναι και πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε αυτή την κατάσταση. E o que me deixou mais contente foi ver a atitude competitiva dos jogadores após resultado que não foi tão bom para nós. E nós chegamos aqui, mantemos a nossa identidade e isso é sinal de força mental, física, técnica, tática de uma equipa que sabe aquilo que faz dentro de campo. Que αυτό που μ' άρεσε περισσότερο στον σημερινό αγώνα είναι το γεγονός ότι είδα τη συμπεριφορά της ομάδας μετά από ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Αντέδρασε πάρα πολύ σωστά, πάρα πολύ δυνατά, με μεγάλη επιθετικότητα και έδειξε πραγματικά μια ξεκάθαρη ταυτότητα και πάρα πολλά αποθέματα δύναμης και ψυχικής αλλά και στον τακτικό τομέα, φυσική κατάσταση. Πραγματικά σήμερα είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Η Βόλτα Χφρή πέραντο μου εγώ εκεί. Και το ξαναλέω και το ξανατονίζω γιατί αξίζει και αυτό απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Το καλοκαίρι έγινε μεγάλη κουβέντα για τα χαφ του ΠΑΟΚ επειδή έφυγαν τρεις από το περσινό ρόστερ. Πολλούς εντυπωσιάζει ο Μίσης που βλέπουμε τώρα. Αφού το ξέρει από την Πορτογαλία, είναι αυτό που ήξερε, είναι αυτό που περίμενε, περιμένει κάτι άλλο από αυτόν. Σε σχέση με τη δουλειά που το κάνει μέσα στο γήπεδο, τι έχει να πει. Tudo o que está a acontecer ao Mizic é fruto do trabalho dele, não mérito meu, é mérito dele. O que συμβαίνει με το Mizic, δηλαδή, απόδοση αυτή που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει να κάνει καθόλου με εμένα, έχει να κάνει καθαρά με την δουλειά και την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος όπως είναι. O que eu peço ao Mizic, peço ao Douglas, peço ao Eziti, peço ao Marco quando lá joga, peço ao Maurício, as instruções e a nossa ideia é igual para todos. Για να εξηγηθώ οι οδηγίες και αυτά τα οποία ζητάω από τους ποδοσφαιριστές του κέντρου παραμένουν τα ίδια. Τα ίδια ζητάω και από τον Μισίτ, τα ίδια ζητάω από τον Ντάγκλας, τα ίδια ζητάω από τον Εζίτη, τα ίδια ζητάω από τον Ομάρο όταν και αυτός παίζει εκεί πέρα, τα ίδια ζητάω και από τον Μαουρίσιο. Δεν αλλάζει κάτι. Φρούτο του τραβάλι δέο. Γι' αυτό και λέω ότι κυρίως τα συγχαρητήρια και τα εύσημα αξίζουν στον ποδοσφαιριστή για αυτά τα οποία κάνει. Se perguntarem aos colegas, isto que vocês veem ele fazer no jogo, ele faz nos treinos. Και αν ρωτήσετε και τους συμπαίκτες του, θα σας πούμε πραγματικά ότι αυτό που βλέπετε στον αγώνα ακριβώς τα ίδια πράγματα κάνει στην προπόνηση. E é uma das coisas que eu mais digo aos jogadores. Eu não posso fazer no jogo aquilo que não faço no treino. Και αυτό νομίζω ότι είναι και απόδειξη του γεγονότος ότι δεν μπορούμε εμείς να ζητάμε πράγματα από τους παίκτες στον αγώνα τα οποία δεν τα έχουν κάνει στην προπόνηση. Οπότε ό,τι δουλεύουμε στην προπόνηση βγαίνει και στον αγώνα. Mas deixa-me dizer que isto, ele está a jogar numa equipa, num jogo coletivo, onde ele, o Giannoulis, o Crespo, agora o Inga, o Limnius, o Chuba, o Carol, todos os jogadores, se vocês forem ver, os jogadores que nós já rodamos desde o início da época, porque nós temos um plantel e queremos ter um plantel equilibrado. Και βέβαια, αποτελεί μέρος όλου του συνόλου, όλων των ποδοσφαιριστών. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν και αυτή τις περιόδους στις οποίες βρίσκονται πραγματικά πάρα πολύ καλά. Ο Γιαννούλης, παραδείγματος χάρη, ο Κρέσπο ή και άλλοι ποδοσφαιριστές ακόμα. Οπότε, εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές έτοιμους, γιατί έχουμε ένα ρόστερ στο οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές. Se se lembrarem, por exemplo, começou o ano o Varela, o Pasca, o Jabá, o Chuba, o Pelka, estamos a falar de 5 jogadores, isto é sinal de que a equipa tem que lutar muito para. Para conseguir a vaga dos 11 a cada jogo. E as regras são claras para todos. Só podem jogar 11 e entrar 3. Αν θυμηθούμε, δηλαδή, αυτούς τους 5 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι στην αρχή του πρωταθλήματος ξεκίνησαν με ένα μικρό προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους, βλέπουμε τώρα ότι δεν αγωνίζονται αυτοί και αγωνίζονται κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές στη θέση τους, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος και έντονος συναγωνισμός μέσα στις προπονήσεις. Καθένας πρέπει να παλέψει πραγματικά για την θέση του στο βασικό σχήμα. Διότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν. 11 παίκτες αγωνίζονται από την αρχή και maximum 3 μπορούν να μπουν αλλαγή. E não estou a dizer com isto que estes jogadores não têm treinado a 200% para jogar. Χωρίς να θέλω να πω, παραδείγματος χάρη, ότι για αυτούς τους 5 ποδοσφαιριστές ότι αυτή τη στιγμή δεν προπονούνται σωστά, έτσι. Eu disse-vos desde o primeiro dia: se subirmos o nível competitivo internamente, nós vamos lutar melhor contra os nossos adversários. Απλώς θεωρώ ότι επειδή κάνουν όλοι τόσο καλή δουλειά, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ακόμα πιο ανταγωνιστική ομάδα απέναντι σε οποιαδήποτε αντίπαλο έρθει μετά.